από τους επικεφαλής για δευτερομιλία, αν κάποιος επιθυμεί. Δεν υπάρχει άλλος. Η κυρία Περιφερειάρχης για το κλείσιμο. Καταρχάς να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας που παρέμεινε ως όφιλη μέχρι το τέλος, αλλά είπαμε τίποτα δεν είναι αυτονόητο, και που παρατηρώντας τη, είδα ότι όσοι ομιλητές και ομιλήτριες μπήκαν στον κόπο να πάρουν τούτο το βήμα για να συμπληρώσουν, να διορθώσουν και να ασκήσουν μια ειλικρινή κριτική, η ομάδα εργασίας σημείωνε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλω να κάνω κανενός είδους κλείσιμο ή ανταπάντησης, παρόλο που είχαμε μια μεγάλη γκάμα επιχειρημάτων εντός πολλών εισαγωγικών, ανακρίβειες και δυστυχώς και ψέματα. Θα είδατε ότι ενώ θα μπορούσα να πάρω τη σκυτάλη αριστερού ή δεξιού λαϊκισμού των τελευταίων δεκαετιών σε αυτό το τεράστιο τομέα και με δεδομένη την κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, στην αρχική μου εισήγηση προσπάθησα να κοιτάξω προς το παρόν και το μέλλον και προσπάθησα να μιλήσω για πράγματα που πρέπει να υλοποιήσουμε και όχι τι βρήκα. Στην έκκλησή μου βεβαίως υπήρξαν ομιλητές που θέλησαν την ευκολία. Δεν θα σηκώσω το γάντι, δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω στο αν όντως υποτιμώ τη διαβούλευση και ήταν εκεί η κυρία Κυπριανίδου και όχι εγώ, γιατί ήταν γνωστό εκείνη την ώρα ότι βρισκόμουν σε εξίσου σπουδαία δουλειά για το λαό της Αττικής και για τη λειτουργία, την εύρυθμη και θεσμική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν θα απαντήσω σε υπαινιγμούς περί σκανδάλων και σκανδαλολογίας, γιατί ξαναλέω, αυτό είναι το εύκολο. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 πήραμε το δύσκολο δρόμο. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να απαντηθούν και να απαντηθούν προς την ενημέρωση αυτών που θα μπουν στον κόπο να διαβάσουν τα πρακτικά αυτής της ιδιαίτερης και κρίσιμης συνεδρίασης και όχι απλά να τα αφήσουμε να πέσουν κάτω λόγω της ώρας. Από το μάκρο Αυρίλιο Κικέρωνα, όταν έστελε την επιστολή προς τον αδερφό του που κέρδισε τη θέση του Κέσαρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Τι λέει το επικοινωνιακό τέχνασμα? Θα σου βάλω στο στόμα να λες πράγματα για να νομιμοποιήσω τη δική μου στάση. Άκουσα λοιπόν το εύπεπτο περί μεγαλοστομιών, περί κοροϊδίας προεκλογικής και περιγύρωσης στην πραγματικότητα μετεκλογικής. Ο λόγος για τη φυλή και για το αν θα κλείσουμε τη φυλή, αν κοροϊδέψαμε τον κόσμο προεκλογικά και του είπαμε θα την κλείσουμε 1η Σεπτεμβρίου 2014, όπως συνηθίζει να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και παρόλο που η κυρία Δήμου σε προηγούμενη συνεδρίαση το είχε πάρει πίσω, το επαναφέρει. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να καταθέσω στα πρακτικά τη σταλχιολόγηση όλων των ομιλιών, προεκλογικά και μετεκλογικά, σε σχέση με το κλείσιμο της φυλής και αν εγώ καταγίνομαι με μεγαλοριμοσύνες ή απένω τη σκυτάλη από τη χωρία των αριστερών και δεξιών λαϊκισμών που υφαρπάζανε την ψήφο. Σας λέω λοιπόν ότι προεκλογικά και στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Περιφερειακού μας Συμβουλίου αλλά και ως Προεδρεύουσα της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν έχω πει τίποτα παραπάνω από αυτό που έχει μέσα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και για το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Για το οριστικό κλείσιμο του Χιτά Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων. Αν ένας κύριος ή μια κυρία που προφανώς προτεραιότητά της είναι η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και όχι η συνδρομή για την υγεία των συμπολιτών μας και για μια σοβαρή διαχείριση απορριμμάτων, μπορεί να βρει μια τηλεοπτική, ραδιοφωνική ή έντυπη δήλωση προσωπική δική μου γιατί αναλαμβάνει το καθένα τις ευθύνες του. Καλή συλλογικότητα, αλλά πάμε και όλοι μαζί. Όπου εγώ δίνω ημερομηνία και σήμερα προσγειώνουμε στην πραγματικότητα, παρακαλώ να τη φέρει στα πρακτικά. Γιατί εγώ στα πρακτικά, αντιθέτως,
καταθέτω αυτά που έχω πει από τις 31 Ιανουαρίου του 2014. Και ενδεχομένως, γιατί σαφώς δεν ξέρω τόσο όσο ξέρετε εσείς, αλλά είχα αυτή την αίσθηση και αυτό τον πόνο για τον οποίο αναφέρθηκα και εισηγητικά, ότι φιλή βολεύει πολλούς αριστερούς και δεξιούς και δεν θα είναι πολύ εύκολο να την κλείσουμε. Άρα, σας παρακαλώ, όχι άλλα ψέματα. Χρηματοδότηση. Είπα πολύ ευγενικά, στην εισήγηση, απαντώντας και στις διάφορες καταστροφολογικές λογικές, εάν εμείς με σοβαρότητα και οι υπάλληλοι κυπερισιακοί παράγοντες του ΕΣΝΑ προχωρήσαμε σε σχέση με την ερεσιμότητα και αν υπάρχουν χρήματα και αν τα χάνουμε τα χρήματα και αν παίζουμε με τα χρήματα, άνθρωποι οι οποίοι υπόθηκαν από στόματα που δεν ποτέ έχουν νοιαστεί για τα πρόστιμα τα ευρωπαϊκά που πληρώνει η πατρίδα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Περιφέρεια Αττικής θα διαθέτει τεχνική βοήθεια στους Δήμους από το ΠΕΠ, όπως κακώς λέμε δημοσιογραφικά νέο ΕΣΠΑ, για την άμεση ορίμανση των τοπικών σχεδίων. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σπουδαίο να μην χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε μετά από ένα χρόνο δίκησης, ο άξονας 11, έτσι, του ΠΕΠ Αττικής, που να θυμίσω ότι πολύ έγκαιρα το καταθέσαμε ως Περιφέρεια και πήραμε ολόκληρο το ποσό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εκεί μπορούμε να διαθέσουμε χρήματα και για τη βοήθεια των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων, που όπως προείπα δεν είναι σε θέση. Επίσης υπάρχει, και οφείλουμε να το γνωρίζουμε, γιατί αν παίζουμε με αυτά, τότε δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουμε και δεν ενημερωνόμαστε, σκοπιμότητα να λέμε ψέματα. Υπάρχει και τεχνική βοήθεια από το ΙΜΠΕΡΑ, και αυτό το ξέρουν όλοι, και θα διαθέσουμε χρήματα. ΣΜΕ. Σήμερα η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μας οφείλει να δέχεται παρατηρήσεις. Και σας είπα και πριν ότι λαμβάνει υπόψη ακόμα και τις παρατηρήσεις που ήρθαν ασμένως τελευταία στιγμή από ένα από τα δύο Υπουργεία σήμερα. Σας είδε και διορθωτική. Άλλοι χτες, άλλοι σήμερα. Τις λαμβάνουμε υπόψη. Καθώς βέβαια, ξαναλέω, διαβάσουμε και τις υπόψη και τις παρατηρήσεις διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, όπου να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επειδή ήμουν πάνω από την ιστοσελίδα, ως όφυλα λέω, έτσι, δεν πουλάω περισσότερη ευαισθησία από κάποιους από εδώ μέσα, πάνω από την ιστοσελίδα του ΕΣΝΑ, όπου όσοι πραγματικά είχαν αγωνία προσκόμιζαν προτάσεις, μία πρόταση υπήρχε με χωροθετήσεις. Πού είναι οι άλλες? Ε? Πού είναι οι άλλες? Μία υπήρχε. Και μάλιστα, πολλοί από αυτούς οι οποίοι αγχώνονται για τις χωροθετήσεις θα μπορούσαν να συνομιλήσουν, αν θέλετε, έστω και ηλεκτρονικά με τις συγκεκριμένες προτάσεις για χωροθετήσεις, αλλά τίποτα. Μένουν στην ασάφεια και την αδράνεια και μεταθέτουν την ιστορία των χωροθετήσεων κάπου αλλού. Για τις ΜΠΕ, λοιπόν, και για το τελικό κείμενο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ιδίως αυτοί που είναι χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν είναι προαπαιτούμενο για τη σημερινή λήψη απόφασης η ΣΜΕ. Γνωρίζετε επίσης και τις ημερομηνίες, τις οποίες έχετε τα εχέγγυα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η ομάδα εργασίας, ότι θα μπορέσουμε να είμαστε σε αυτές τις ημερομηνίες μια χαρά. Υπήρχε ένας υπαινιγμός για τον αποτεφρωτήρα. Η κυρία Θανοπούλου θύμισε μία απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που ενδεχομένως οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΣΝΑ, έχοντας κάνει κτήμα πραγματικά, σας είπε και η κυρία Σημακοπούλου, τη θεώρησαν τόσο δεδομένη που δεν γίνεται αναφορά, αλλά για τον αποτεφρωτήρα έχει γίνει ιδιαίτερη σπέκουλα και ακούστηκαν οριακά πράγματα. Πέρα από αυτά λοιπόν που σας είπε η κυρία Θανοπούλου και που πάλι με πολύ ευκολία μπορείτε να τα δείτε στις αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΝΑ, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Και θα το πω όσο πιο απλά, παρόλο που μετάχθηκε το γάντι για να μπω σε αυτή τη σκανδαλολογία που δεν την υπηρέτησα ποτέ ως κομματικός στέλεχος, δεν την υπηρέτησα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν θα την υπηρετήσω ως περιφερειάρχης. Έγινε για πρώτη φορά ένας ανοιχτός διαγωνισμός
με δεκάδες προτάσεις, και ενώ στον ελληνικό λαό ο αποτεφρωτήρας στήχιζε 11 εκατομμύρια, τώρα κατορθώσαμε να κερδίσουμε για τον ελληνικό λαό, όχι για την πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, 15. Και τα στοιχεία μπορείτε να τα έχετε πάλι από τις υπηρεσίες του ΕΣΝΑ. Και αυτό όλο σιωπηρά έγινε, χωρίς καταγγελίες για το τι βρήκαμε και χωρίς να κομπάζουμε για το αυτονόητο την υπερέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Μερικά βέβαια πράγματα μας ξεπερνούν, δεν λύνονται με την πολιτική βούληση, δεν λύνονται με τα ξόρκια, δεν λύνονται με καταγγελίες και χιδεότητες στο διαδίκτυο, γι' αυτό προσήλθαμε και στους επιθεωρητές δημόσιας δίκησης. Ο άλλος πενιγμός αφορούσε, να το πω απλά, την ιστορία με τον ΕΟΑΝ και τους μπλε κάδους. Πάλι το να ξορκίζεις και το να διαπιστώνεις δεν επιλύει την κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν λογικές που λέει τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους. Άμα τα λύσουμε ή άμα ψηφίσουμε ένα σχέδιο και προτάσεις, εμείς δεν θα κάνουμε. Θα πρέπει να μετατοπιστούμε και στην επιχειρηματολογία μας και στον τρόπο με τον οποίο δρούμε. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην σας κουράσω περαιτέρω, θα τα καταθέσω όμως τα πρακτικά, είναι τρεις ολόκληρες σελίδες. Να μπείτε στον κόπο, να δείτε τι επιχειρεί ο εθνικός σχεδιασμός σε σχέση με όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους μπλε κάδους και τον ΕΟΑΝ. Και αν ο περιφερειακός μας σχεδιασμός δεχτείτε, παρόλο τη χρήση που κάνατε κάποιοι εξημών, έτσι δεν τσουβαλιάζω, για όνομα του Θεού, δεχτείτε αυτό που λένε οι εισηγήσεις των δύο Υπουργείων, ότι ο ΠΕΣΔΑ συνοδηπορεί με τον ΕΣΝΑ, καλά λέω, θα δείτε λοιπόν δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε σε σχέση με το πώς είχαν αντιληφθεί τα προηγούμενα χρόνια διάφοροι και διάφορες την ιστορία της περιβόητης ανακύκλωσης. Όλα αυτά, ξαναλέω, θα έπρεπε να τα διαβάσω για την απομαγνητοφώνηση και για οι πόνοιες που ακούστηκαν και είναι εξόχως, ξαναλέω, προσλητικές έως και ψευδείς. Δεν θα ξαναπώ εάν θα καθυστερήσει η φυλή, δεν θέλω να πω για τις διαδικασίες αδειοδότησης, όλα αυτά εκεί είναι στο διαδίκτυο, είναι στις αποφάσεις. Άρα όσοι μετέρχονται τέτοιων ερωτημάτων, σας το είπα και συγκριτικά, είναι από την άλλη όχθη και η ευαισθησία τους για τη φυλή και για την κατάσταση που πήρε στην Αττική είναι ψευδεπίγραφη. Λέω λοιπόν ότι οι υπάλληλοι του ΕΣΝΑ και εγώ προσωπικά από τα ζητήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και το τηγανέλαιο, από το πώς πρέπει να συνεχίσει η ιστορία της διαβούλευσης, από πώς πρέπει να πάρουμε σοβαρά τα επιμέρους των δύο εισηγήσεων εκ μέρους των Υπουργείων, καθώς θέλω να σας πω και όσοι είχαν ερωτήματα ειλικρινή για τις μονάδες, κύριε Ευαγγελίου, για το ποιος είναι ο υπολογισμός που κάνει ο περιφερειακός σχεδιασμός με κόστη και άλλα, μπορούμε μετά και με θεσμικό τρόπο, αλλά και από εδώ, να είναι στη διάθεσή σας. Θέλω όμως να σας πω ότι και σήμερα, δυστυχώς, πλην αρκετών όμως εξαιρέσεων, η έκκληση να συζητήσουμε και όχι να διαπιστώσουμε, να υπενιχθούμε ή να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική κατάσταση σε σχέση με αυτό που θα επιχειρήσουμε με τη λήψη απόφασης, έλαβε χώρα. Θέλω όμως λοιπόν να πω ότι αυτά τα ετερογενή συμφέροντα, επιμένω, πάνω συμφέροντα που στοχοποιούν τον καθένα από εμάς για διαφορετικούς λόγους. Από το ένα ως το άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, με διαφορετικό ύφος βεβαίως και γλώσσα, υπηρετούν το χθες και τις πρακτικές του. Και αν σήμερα ψηφίσουμε την πρόταση του συγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού, όχι μόνο θα δείξουμε ότι αυτοί δεν μας πτωούν, δεν μας πτωήσαν άλλωστε κάποιους από εμάς από την αρχή, αλλά θα είναι η δύναμή μας απέναντι στην αδυναμία τους. Και επειδή κάποιοι με απείλησαν εδώ, με προειδοποίησαν κτλ., να δεχτείτε και από μένα μια προειδοποίηση. Ότι ο τόπος είναι μικρός, ότι όλα μαθαίνονται πάρα πολύ γρήγορα, κάποια μάλιστα έχουν ήδη μαθευτεί, ονοώ, νοήτω, και σήμερα σας καλώ για άλλη μια φορά
να φύγουμε από αυτές τις λογικές και να λειτουργήσουμε με σοβαρότητα για το παρόν και το μέλλον του τόπου της Αττικής Γης. Και αυτό θα γίνει υπερψηφίζοντας τον προτινόμενο περιφερειακό σχεδιασμό. Έληξε η ολοκληρώθηκε η συνεδρία σε ψηφοφορία η εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Ποιοι ψηφίζουν κατά? Κατά ψηφίζει η Λαϊκή Συσπήρωση, η Ελληνική Αυγή, η κυρία Κουτσούμπα, η κυρία Νικολιδάκη, η κυρία Βασιλάκη και ο κύριος Μαντά. Και ο κύριος Μαντάς. Και Λευκό. Λευκό η Αττική, η παράταξη του κυρίου Ζουγουρού. Αποχές. Κατά πλειοψηφία γίνεται δεκτή η εισήγηση με τους ψήφους της Δύναμης Ζωής. Τις 180 μοίρες η Αττική αλλάζει πρόσωπο. Με Αττική συμμέτοχη στο αύριο. Με ανάσα για την οικολογία. Με παρέμβαση για την Αττική Δημοκρατική Οικολογική Κίνηση, κυρία Γιαννακάκη. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε την υπηρεσία της περιφέρειας, τους συναδέλφους του ΕΣΝΑ, όλους που παρευρεθήκατε και τους παρευρεσκομένους για μια σημαντική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση.